Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα σας δείχνω ένα πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Σπρέι για κουρασμένα πόδια που χρειάζεται το καλοκαίρι νομίζω σε πολλούς. Αν μυρίζουν τα πόδια, αν κουράζονται πάρα πολύ. Θα κάνουμε ένα πολύ απλό σπρέι για πατούσες και για τα παπούτσια. Θα πάρετε ένα βάζο γυάλινο που είναι 700 ml. Θα βάλετε μέσα 38 γραμμάρια σόδα φαγητού και μετά από πάνω καυτό νερό. Έβρασε το νερό, μετά από ένα δεκάλεπτο κατεβαίνει λίγο θερμοκρασία. Βάζετε σιγά σιγά εδώ πέρα στο βάζο νερό. Ανακατεύετε. Γίνονται μπουρμπουλήθρες και γίνεται ένα χημικό τέτοιο πράγμα. Μπουρμπουλήθρες, μπουρμπουλήθρες. Θα κρυώσει. Εγώ είχα ένα γεμάτο βάζο αυτό. Έχω κάνει κάποια σπρέι και είπα να σας δείξω κιόλας. Έχετε εδώ πέρα νερό με σόδα. Όταν θα κρυώσει και μετά θα βάλετε σε ένα πλαστικό μπουκαλάκι που είναι σπρέι. Βάζω τώρα και θα γυρίσω και θα σας πω τι κάνουμε μετά. Γέμισα. Αυτό είναι καθαρό βαζάκι. Γέμισα τώρα με τη σόδα. Εδώ. Λίγο κατεβούμε κάτω. Να μην με λέτε ότι δεν βλέπετε τι κάνω. Και θα βάλουμε μέσα ηθέρια έλαια. Ηθέρια έλαια μπορεί να είναι πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Εμείς δεν θα πάρουμε όλα. Λοιπόν, μέντα και λιβάντα είναι απαραίτητα για λιβάντα, μέντα. Μετά, το τρίτο λάδι που είναι απαραίτητο ή θα είναι ylang ylang ή λάδι κέντρο, ένα από τα δύο. Και το τέταρτο μπορεί να είναι φασκόμελο, μπορεί να είναι λιμόνι, όποιο σας αρέσει, μπορεί να είναι όποιο σας αρέσει. Οπότε, εμείς τι κάνουμε, θα βάλουμε λιβάντα 4 σταγόνες. Θα βάλουμε 1 με 2 σταγόνες μέντα. Εγώ θα βάλω ylang ylang επειδή μου αρέσει. 2 με 3 σταγόνες. Και θα βάλω εθέριο έλαιο λιμόνι, 2 σταγόνες. Αυτό το σπρέι είναι για μικρά και για μεγάλα παιδιά, όχι για παιδάκια παιδάκια. Μπορείτε να τα κάνετε στα παιδάκια που είναι στην εφηβεία. Εδώ πάει να τελειώσει. Αυτό έτοιμο, έτοιμο. Ανακατεύουμε και πάμε λίγο πάνω. Όταν πλένετε τα πόδια, στεγνώνετε σε καθαρές πατούσες με αυτό το τρόπο. Αυτό το τρόπο. Όταν στεγνώνει το πόδι, απίστευτα ξεκουράζεται. Εδώ δουλεύουν τα εθέρια έλαια. Η σόδα δεν αφήνει τις μυρωδιές τις άσχημες και τα παπούτσια. Τα παπούτσια σας μπορείτε να τα ψικάζετε, να αφήσετε να στεγνώνει κάποιες ώρες, γιατί δεν είναι και πολύ γρήγορα εξακμίζεται αυτό και δεν μυρίζουν τόσο και παπούτσια. Αν έχετε βαριά μυρωδιά στα πόδια και στα παπούτσια, βέβαια θέλει και άλλα πράγματα, αλλά μπορείτε να προσθέσετε και 2-3 σταγόνες θειόδοντρο, 2-3 σταγόνες εδώ. Μυρίζει απίστευτα, μην το μπερδεύετε με το απεισμετικό, δεν είναι άρωμα για το σώμα, είναι άρωμα για τα πόδια. Εγώ δεν θα μπερδέψω αυτό, θα βάλω εκεί που ξέρω, θα το έχω. Τρίτη χρονιά κάνω αυτή τη συνταγή, πάρα πολύ μου αρέσει. Είναι, τι να σας πω, γι' αυτό σας λέω πολλές φορές εύκολα πράγματα λύνουν τα χέρια.
Αυτό θέλω να είστε καλά, θέλω να φτιάχνετε όταν έχετε όρεξη να φτιάχνετε, να φτιάχνετε, να περπατάτε όμορφοι και όμορφα αγόρια. Γεια σας, τα λέμε και φιλάκια από τη Θεσσαλονίκη.